Καλησπέρα τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είμαι η Άννα Τσιριγότη στην εκπομπή «Η παιδεία δημιουργεί πολίτες». Μαζί μου σήμερα στο στούντιο βρίσκεται η κυρία Εμενίδου Νανά, υποψήφια βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης. Καλησπέρα σας κυρία Εμενίδου. Πάντα είναι καλησπέρα όταν βρίσκομαι στο στούντιο εδώ, το φιλόξενο κυρία Τσιριγότη. Κυρία Εμενίδου, ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη βιομηχανία στην Ελλάδα από την προηγούμενη εκπομπή μας και σήμερα θα μιλήσουμε για την βιομηχανία αυτοκινήτου. Βεβαίως. Να πούμε μερικά πράγματα για την ιστορία της βιομηχανίας του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Με πρώτο ερώτημα, υπάρχει κάτι σε ιστορικό δεδομένο? Πολλά, πολλά. Πάρα πολλές πληροφορίες υπάρχουν από την απαρχή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στο φιλόξενο επίσης ραδιο Αργό έχουμε αρχίσει μία ενότητα όσον αφορά την βιομηχανία στη χώρα μας. Πάμε αιώνες, κάποιους αιώνες πίσω. Εδώ δεν πάμε αιώνες, πάμε στον 20ο αιώνα όσον αφορά το αυτοκίνητο. Πάμπολες πληροφορίες αρκεί να ψάξει κάποιος. Εδώ έχω πληροφορίες που έχω ψάξει εγώ. Οι περισσότερες, τις περισσότερες έχω πάρει από το καρότο, το λεγόμενο. Λοιπόν, από πολύ αξιόπιστες πηγές έψαξαν πάρα πολύ αυτοί οι άνθρωποι. Το News 247 έχει μαζέψει όλο αυτό το οδηπορικό και το έχει παρουσιάσει. Να λέμε και τις πηγές από όπου παίρνουμε τις πληροφορίες, γιατί έχουν κάνει τις έρευνές τους, έχουν ξοδέψει χρόνο αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε το Car Auto σαφώς θα έχει αξιόπιστες πηγές, αφού το αντικείμενο είναι το αυτοκίνητο στο Car Auto και όχι η μαγειρική, έτσι. Car Auto, ένα πολύ, πολύ σωστή πολύ παρατήρηση. Ευθύες, πραγματικά. Ναι, υπήρξε βιομηχανία αυτοκινήτων στη χώρα μας με τεράστια άνθηση σε κάποιες περιόδους. Απλώς, όπως επισημαίνει και το ΑΡΟΤΟ και η έρευνά μου για την ενότητα που κάνουμε για την βιομηχανία, βιοτεχνία, οικοτεχνία στο ράδιο Αργό, συμπεραίνουμε ότι όλα αυτά σταματούσαν κατά καιρούς ή για τεράστια χρονικά διαστήματα λόγω της πολιτικής ανικανότητος, πραγματικά πολιτική ανικανότητα. Πλέον, επειδή ασχολήθηκα με την υγεία για μακροχρονικό διάστημα, θα πω της δολιότητος, της πολιτικής δολιότητος πλέον και όχι ανικανότητος, του υπερδανισμού, υπερδανισμός, τεράστια φορολογία, τεράστια από ένα σημείο και μετά φορολογία, και όλα αυτά λύγιζαν φυσικά τους επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα ή έκλειναν οι εύρωστες επιχειρήσεις τους που συντηρούσαν πολλές οικογένειες ή έπαιρναν των οματιών τους και, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φύγετε έξω, έφευγαν έξω, γιατί και οι τότε πολιτικοί δεν το έλεγαν διαστόματος, όπως το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σαν να τους έλεγε φύγετε από εδώ, πάρτε και την επιχείρησή σας και φύγετε έξω. Πάρα πολλά παραδείγματα θα αναφέρουμε παρακάτω. Τώρα, για να το πιάσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα το πάω έτσι, θα το πάω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την εξέλιξη που είχε το αυτοκίνητο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πολλές φορές συγκλίνουν οι περίοδοι αυτοί, ότι μιλάμε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που άφησε πολλά ερείπια στην Ευρώπη μας, και για τον δεύτερο που άφησε ακόμη περισσότερα ερείπια στη χώρα μας. Άρα, επί της ουσίας, οι χώρες της Ευρώπης ξεκινούν εκ του μηδενός. Γιατί φίλοι και εχθροί και σύμμαχοι και ηττημένοι και νικητές είχαν την ίδια μοίρα όσον αφορά την καταστροφή της χώρας τους. Άσχετα τώρα αν κέρδισαν οι μεν ή έχασε η Γερμανία. Από την ίδια βάση θα ξεκινούσε η βιομηχανία γενικά, αλλά και η αυτοκινητοβιομηχανία. Οπότε βλέπουμε ότι έχει καταστραφεί τεράστιο μέρος της χώρας, της όποιας χώρας βομβαρδίστηκε. Εμάς είχαμε την τύχη να μας βομβαρδίζουν και οι σύμμαχοι
και οι εχθροί εδώ μας ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά, οπότε οι όποιες υποδομές υπήρχαν βιομηχανικές καταστράφηκαν λόγω βομβαρδισμών ή ήταν ή μίσο καταστράφηκαν ή καταστράφηκαν τελείως. Ένα το κρατούμενο. Πάμε ότι και η οικονομία είναι καταστραμμένη λόγω του ότι δόθηκαν όλα τα κονδύλια στον πόλεμο. Δεν υπάρχουν πρώτες ύλες, καταστράφηκαν και αυτές ή δεν υπάρχει δυναμικό, τεχνολογικό δυναμικό να βρει τις πρώτες ύλες. Από την άλλη η ενέργεια που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί δεν υπήρχε, χρησιμοποιήθηκε όλη στον πόλεμο και αυτή η ελάχιστη που υπάρχει ήταν πανάκριβη. Ήταν αδύνατον δηλαδή να πάρεις αυτή την ενέργεια, το πετρέλαιο επί προκειμένου, να λειτουργήσεις τις μηχανές, γιατί ό,τι και να παρήγαγες θα ήταν πανάκριβο. Ενώ είχε κατεστραφεί η οικονομία, δεν θα το αγόραζε ο κόσμος. Ένα πέμπτο στοιχείο είναι ότι όλοι αυτοί που ήταν εργατοτεχνίτες ή τεχνίτες πάνω στα οχήματα αυτά έχουν φύγει έξω. Άλλοι Καναδά, άλλοι Αμερική έχουν φύγει έξω, γιατί και οι γείτονες χώρες κατεστραμμένες ήταν. Οπότε δεν υπάρχει και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι τροχοπέδες που πηγαίνουν πίσω την αυτοκινητοβιομηχανία οπωσδήποτε. Η Αγγλία, για να πάρουμε ένα μέτρο σύγκρισης, όλα τα εργοστάσια της τα χρησιμοποίησε για πολεμικό υλικό, τα μετέτρεψε δηλαδή, έκανε μηχανές για να παράξουν πολεμικό υλικό. Η Γαλλία, τα όποια εργοστάσια είχε και παρήγαγαν το ό,τι παρήγαγαν, τα διέθεσαν στους Γερμανούς για να παράξουν το πολεμικό πάλι υλικό. Η Γερμανία από την άλλη σαφώς όλα τα εργοστάσια της τα δέσμευσε πάλι για πολεμικό υλικό, οπότε όλα τα κράτη και όλες οι βιομηχανίες παρήγαγαν πολεμικό υλικό και θα ήθελε πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ενέργεια να τα ξαναμετατρέψουν σε οτιδήποτε παρήγαγαν πριν, συν όλα τα παραπάνω που σας έχω πει. Στην ίδια κατάσταση βρισκόταν και η χώρα μας, συν το ότι σας είπα ότι η πολιτική από τότε μέχρι σήμερα, και θα αναφέρω στο ράδιο και εδώ ποιοι ήταν πρωθυπουργοί στις περιόδους αυτές, τις μεγάλες χρονικές, μεγάλες εννοώ πενταετίες, δεκαετίες, όσο μπόρεσε να ζήσει μια αυτοκινητοβιομηχανία εδώ. Πώς αυτοί οι πρωθυπουργοί, βάζω τον πρωθυπουργό, δεν βάζω τον υπουργό, γιατί ο υπουργός υπακούει, έτσι δεν είναι, δεν κάνει του κεφαλιού του στην εργάσοντα κυβέρνηση. Οπότε ποιοι ήταν αυτοί που σταμάτησαν τον οργασμό, θα έλεγα, και την ανάπτυξη, την υπερανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα το περιορίζω για την χώρα μας και λέω ότι αφού ανέλησα κάπως τις συνθήκες που επικρατούσαν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης και της χώρας μας, αυτοί οι άλλοι γιατί μπόρεσαν και πήραν μπρος και έχουν κάνει και μέχρι σήμερα, έχουν άρτιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Όταν θεωρητικά η Ελλάδα έχει και τα μυαλά, έχει και τους επιστήμονες, βεβαίως, έχει την τεχνογνωσία και την τεχνολογία από αρχαιοτά των χρόνων, γιατί οι πρόγονοι μας ήταν αυτοί που έχουν δώσει τα φώτα, τουλάχιστον για τις πρώτες επιστήμες, για όλες τις επιστήμες. Βεβαίως. Ήταν αυτοί που πρώτοι άρχισαν να σχεδιάζουν και να σκέφτονται κάτι άλλο πέρα από τα συνηθισμένα. Που ήταν επιστημονική φαντασία για τους προγόνους των προγόνων μας, αυτά που παρήξαν οι πρόγονοί μας. Αν ανατρέξουμε στο προ-μηδενός εποχή, θα δούμε τον Ήρωνα, τον 4ο αιώνα π.Χ., ότι θα μπορούσε τότε να γίνει η βιομηχανική επανάσταση, γιατί έχει εφεύρει την ατμομηχανή και εκατοντάδες άλλα, τα οποία για κάποιο λόγο τα περισσότερα τα χρησιμοποιούσε για διασκέδαση, θα έλεγα,
στις συγκεντρώσεις που έκανα στα λεγόμενα παλάτια ή οπουδήποτε βρισκόταν. Για κάποιο λόγο είχε σταματήσει εκεί, ίσως δεν ήταν όριμη η εποχή τότε. Παρόλα αυτά, αυτές τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία έχει πάρει και η Δύση για να πάει. Θα έλεγα εδώ, ευκαιρίας δοθήσεις που έχετε κάνει αυτή την αναφορά στους προγόνους μας, ποτέ δεν χρησιμοποιώ το αρχαίοι, αν και αρχαίοι είναι αρχαίοι, εντάξει, αλλά είναι οι πρόγονοί μας. Ένα μηδέν δεν μας λέει εμάς τίποτα, είναι μία συνέχεια, είναι πίσω μας, είναι η ανάσα τους, την αισθανόμαστε ακόμα, οι πρόγονοί μας. Μείναμε στο αρχαίοι και εννοούμε πρώτου μηδενός, αλλά δεν, για μένα είναι προσωπική άποψη, λέω οι πρόγονοί μας, ότι είχαν όλα αυτά που είπατε, συν πολλά πολλά άλλα, και βάσει αυτών είπαμε ότι και του Αρχιμίδους η τεχνολογία και οι γνώσεις δανείστηκαν και με μια δεδαλώδη διαδρομή έχουν φτάσει στην Ευρώπη και άρχισε η βιομηχανική επανάσταση. Γι' αυτό έγινε η ερώτηση, κυρία Εμενίδου, γιατί ξέρουμε τι έχουν προσφέρει οι Έλληνες στον δυτικό πολιτισμό, ίσως και σε όλο τον κόσμο. Όχι ίσως, σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι άξιο απορίας μια τέτοια χώρα που έχει δώσει τόση γνώση, τόση τεχνολογία στον κόσμο, να έχει μείνει πίσω. Τόσο πίσω. Έμεινε πίσω. Και το γελίον εδώ της κατάστασης είναι ότι όλος ο κόσμος αναγνωρίζει αυτή την προσφορά, ή και άνθρωποι των γραμμάτων και άλλοι πολίτες αναγνωρίζουν την τεράστια προσφορά του πολιτισμού που έδωσε η χώρα μας. Αυτή η χώρα που, αν ρωτήσεις κάποιον, μπορεί να μην γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται στο χάρτη, αλλά σίγουρα γνωρίζει τον πολιτισμό και ότι τα πάντα γύρω του λειτουργούν και κινούνται βάσει των επιτευγμάτων των προγόνων των δικών μας. Μόνο εδώ στην χώρα μας, βάσει της παιδείας, της απαιδείας θα έλεγα, εντέχνος και δολίως, να ξεχάσουμε εμείς την ιστορία μας, κυρία Τσιριγότη, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Σας είπα για πολιτικούς, έψαξα εκείνες τις περιόδους ποιοι ήταν πολιτικοί. Και από τότε υπάρχει, δηλαδή πριν να υπάρξει Ισραήλ, να το πω έτσι, υπήρχε το ΚΙΣ, διαφέντευαν αυτοί τα πάντα. Και τότε με τον Βενιζέλο που τον κάναμε και τραγουδάκι ενισχύθηκαν τα πράγματα, και τώρα άμα ψάξουμε το τι είναι το ΚΙΣ, αυτές είναι πληροφορίες πολύ σημαντικές για όποιον μας ακούει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να φαίνονται λίγο παράτερες ως προς το θέμα, αλλά δεν είναι. Είναι οι αιτίες, τα αίτια που αναρωτιόσαστε εσείς, πώς είναι δυνατόν, αφού ξεκινήσαμε μαζί από μια κατεστραμμένη χώρα και στο κάτω-κάτω ήμασταν τύπης οι νικητές, έτσι, με το μέρος των νικητών ήμασταν. Πώς είναι δυνατόν να μην πήγαμε εμείς μπροστά ή να πήγαμε με αναλαμπές, λίγες αναλαμπές στο χάρτη. Και όλα αυτά θα τα δούμε ότι βάσει σχεδίου έχουν γίνει, κυρία Τσιριγότη, που εγώ είναι δικά μου μετά, δεν τα αναφέρει αυτά το καρότο. Η σελίδα αυτή αναφέρει την ιστορία των γεγονότων, πώς έγινε το πρώτο αυτοκίνητο εδώ και τι ακολούθησε. Στη Γερμανία, τώρα για να σας πω, ότι η Όπελ εν μέσω πολέμου είδε ότι ισοπεδώνεται η χώρα, πήρε τα συμπράγκαλά της, όλη την τεχνογνωσία, τα πάντα, τα μηχανήματά της, και πήγε στη Ρωσία παρακαλώ. Βεβαίως φίλη χώρα, βοήθησε, ήταν με τους συμμάχους η Ρωσία. Που αυτά παίζουν πάντοτε, αναπεριόδους. Δεν υπάρχει δηλαδή είμαι φίλος εσάι, ανάλογα με τα συμφέροντα. Τότε ήταν η Ρωσία με την Ελλάδα. Αλλά κοιτάξτε που πήγε, στη Ρωσία πήγε. Γερμανική εταιρεία, έτσι, που πολεμήθηκε. Οι Ρώσοι δεν μπήκανε μέσα στο Βερολίνο. Τα συμφέροντα αυτά των βιομηχανιών παρακάμπτουν ακόμα και όλα αυτά, νικημένους και νικητές. Πήγε και κατασκευάστηκε το Μόσκοβιτς, τα πρώτα αυτοκίνητα τα Μόσκοβιτς, η Όπελ,
τα ξεκίνησε στη Ρωσία, παρακαλώ, γιατί από εκεί και πέρα και πέραν του πολέμου προσπάθησαν όλοι να σταθούν στα πόδια τους και βιομηχανικά και εμπορικά και με εξαγωγές και με όλα αυτά. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν το είπα ότι τα 7 στα 10 προϊόντα που καταναλώνουμε, που τρώμε, που κινούμαστε εδώ στη χώρα μας είναι προϊόν εισαγωγής αυτών των προϊόντων. Κατασκευάζουμε 3. Και εισάγουμε 7, κυρία Τσιριχώτη. Όταν θα μπορούσαμε να έχουμε το αντίθετο, να κατασκευάσουμε τα 7 και να εισάγουμε τα 3, αν χρειαζόταν. Εγώ θα έλεγα ότι πραγματικά, αν διαβάσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις του Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και γνωρίζοντας την ιστορία, τους πόρους που έχει η χώρα μας, πόρους, όχι σπόρους, γιατί ασχολήθηκα πολύ με τους σπόρους, μην φανεί ότι μιλώ γι' αυτό, τους πόρους, τις πρώτες ύλες που έχει η χώρα μας, μπορεί να κατασκευάσει από πυράβλους μέχρι, στη ρομποτική είμαστε πρώτοι, τα βραβεία τα παίρνουν οι ελληνόπαιδες. Λοιπόν, δεν θα χρειαζόταν. Έτσι, για ένα πολυτελείας κάτι μπορεί να παίρναμε ή όποιος θέλει ένα εξωτικό φρούτο. Αλλά όλα τα άλλα μπορούν να παραχθούν σε αυτήν την ιερή χώρα, σε αυτόν τον ιερό τόπο. Γιατί και υπηρετικοί είμαστε και εκτινοτροφία και οτιδήποτε μπορούμε. Και φυσικά βαριά βιομηχανία, που είχαμε βαριά βιομηχανία. Δεν είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο αυτό. Είχαμε βαριά βιομηχανία, αλλά έκλεισαν όλα αυτά. Οπότε βάσει σημειωμάτων, και επειδή δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε, θα πρέπει να συμβουλεύομαι λίγο τα γραπτά μου, αν μου επιτρέπετε, κυρία Τσιριγότη. Και σας επιτρέπουμε, εννοείται ότι σας ευχαριστώ. Και από ό,τι βλέπετε είναι γύρω στα 15 χαρτιά και ακόμα είμαστε στην εισαγωγή, αλλά ήταν πολύ χρήσιμη εδώ η εισαγωγή για να βάλουμε τη βάση γιατί δεν προχώρησε. Γιατί κάποιος στην πορεία θα αναρωτιέται, μα μια χαρά πήγαινε αυτή η εταιρεία. Γιατί διεκόπη? Διεκόπη για αυτή την εισαγωγή που έχουμε κάνει, λόγω κακής πολιτικής. Οπότε αυτά τα Μόσχοβιτς που άρχισαν να κατασκευάζονται εκεί, το θέμα είναι ότι είχαν έναν πολύ απλό σχεδιασμό, δηλαδή η καλεσθησία σε ένα όχημα ήταν το τελευταίο που θα κοίταζε κάποιος. Προσπαθούσαν όλες οι βιομηχανίες αυτοκινήτων που άρχισαν δειλά-δειλά σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Για τις άλλες υπήρους δεν θα μιλήσω εδώ, για την Ευρώπη μας ενδιαφέρει, να έχουν τα φθηνότερα υλικά και κυρίως παίρνανε υλικά από τα αεροπλάνα τα κατεστραμμένα, δηλαδή η πόρτα μπορεί να ήταν από ένα αεροπλάνο. Τα σασί, όλα αυτά προσπαθούσαν να τα πάρουν από ό,τι κατεστραμμένο του πολέμου έχει μείνει, κινητήρες, οτιδήποτε, για να κάνουν ένα όχημα που θα τους βολεύει να τους πηγαίνει, να τους μεταφέρει. Είτε αυτό είναι επιβατικό, είτε αγροτικό, είτε οτιδήποτε. Οπότε φθηνά υλικά, ευέλικτα, δυνατά, γερά οχήματα και πρώτες ύλες είτε εισαγωγής είτε ντόπιες για να ξεκινήσουν. Αποτέλεσμα όλων αυτών των επιδιώξεων, λέει, είναι η σχεδίαση και η κατασκευή μικρών οικονομικών απλών επιβατικών οχημάτων και μετά υπάρχοντα εξαρτήματα. Μεγάλες, λέει, παραδοσιακές εταιρείες όπως η Opel, Mercedes, D και η W άργησαν να επανεκκοιμηνήσουν σχεδίαση για τους λόγους που είπαμε παρακάτω. Και πάνω σε αυτές τις απλές σχεδιάσεις ξεκινάνε, βασίζονται οι πρώτες ελληνικές κατασκευές αυτοκινήτων. Στην αρχή, Έλληνας κατασκευαστής, εδώ όπως θέτει τον ορισμό αυτή η σελίδα, είναι αυτός που έχει μία μαγιά, έχει μία οικονομική άνεση, έχει χώρο, γιατί θέλει εργοστάσιο, αρκετά μεγάλη έκταση, έχει λογική, έχει ευελιξία, έχει λίγη πονηριά, αυτός ο επιχειρηματίας που θα τολμήσει. Και γιατί λέω πονηριά? Γιατί υπήρχε η βιομηχανική κατασκοπία πάρα πολύ τότε,
πώς να κλέψω ιδέες από τον κινητήρα εκείνων, γιατί σας λέω ότι λίγο έως πολύ, με μια απόκληση 2, 3, 5 ετών, όλοι ξεκινούσαν, όλα τα κράτη της Ευρώπης συγχρόνως. Οπότε έκλεβε ο ένας ιδέες από τον άλλον και κάποιοι πιάστηκαν κιόλας, γιατί δεν μπορείς έναν κινητήρα να πας να κλέψεις το σχεδιασμό και να το βάλεις σε σένα. Εντάξει, είναι... Κάπου σταματάει αυτό, άλλο ένα παράθυρο, ένα φινιστρίνι, ένα κάπως δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά ο κινητήρας έχει, ο κινητήρας είναι η ψυχή του αυτοκινήτου. Οπότε υπήρξαν αυτοί, οι ευφυείς και οι λογικοί και οι πονηροί όσον αφορά τις κινήσεις που θα έκαναν για να γίνει εύρωστη η εταιρεία. Και πηγαίνουμε στον κύριο Θεολόγου. Πώς ξεκινάμε τώρα εδώ στη χώρα μας, επί της ουσίας, πέραν όλων των δυσκολιών της Ευρώπης και της χώρας μας. Ο κύριος Θεολόγου, ο Νίκος Θεολόγου, είναι ένας μηχανικός αυτοκινήτου, είναι ένας μετανάστης, οικονομικός μετανάστης. Επιστρέφει, λέει, στην Ελλάδα, δημιουργεί την εταιρεία μεταξύ του 18 και του 20, γιατί σας είπα και από τον πρώτο παγκόσμιο και από τον δεύτερο. Ο δεύτερος είναι που ισοπαίδωσε τα πάντα, αλλά και ο πρώτος έκανε τις ζημιές που έκανε. Σχεδιάζει, λέει, ένα ελαφρύ όχημα που χρησιμοποιεί κινητήρα μοτοσυκλέτας τύπου Pierce. Ταυτόχρονα αρχίζει την εισαγωγή σασί από τη Ford το 20 και ξεκινάει την κατασκευή φορτηγών και λεωφορείων. Ένα πολύ μεγάλο τόλμημα για έναν μετανάστη που μάζεψε κάποια λεφτά με τον ιδρώτα του και γυρίζει στη χώρα μας με ένα ελαφρύ όχημα, με μοτοσυκλέτας τώρα, βλέπετε, κινητήρα μοτοσυκλέτας, που εντάξει, και οι μοτοσυκλέτες μπορεί να έχουν έναν κυβισμό τεράστιο, πιο μεγάλο από ένα αυτοκίνητο. Έρχεται στην Ελλάδα και αρχίζει φορτηγά και λεωφορεία, όχι αμαξάκια για 2-3 άτομα, γιατί χρειαζόντουσαν τότε πάρα πολύ τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Δεν υπήρχαν, με το κάρο ή με τα πόδια από τις περιοχές, από τη μία περιοχή στην άλλη, από τον ένα νομό στον άλλον έπρεπε να πας. Με κάρα κυριολεκτικά ή με τα ποδήλατα, όποιοι, γιατί και εκείνο ήταν πανάκριβο για την εποχή του ως μέσον μετακίνησης. Οπότε στα μέσα, λέει, της δεκαετίας του 20 αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, από τότε άρχισε δεν ήταν ευγενής άμυλα εδώ, ήταν ανταγωνισμός, πολύ σκληρός ανταγωνισμός από τον Τουρνικιώτη. Εμένα αυτό το όνομα Τουρνικιώτη, σαν και μιλάμε για 100 χρόνια σχεδόν πίσω. Σας φαίνεται γνωστό? Ναι, μου φαίνεται γνωστό. Ο κύριος Τουρνικιώτης, λοιπόν, στην Αθήνα κάνει την εταιρεία Μπουμάχερ, ναι, στην Πάτρα. Επίσης κατασκευάζουν φορτηγά λεωφορεία και μη αντέχοντας τον ανταγωνισμό, αυτός ο άνθρωπος κλείνει. Φαντάζεστε τώρα, ανταγωνισμό σε μία πενταετία, σε μία δεκαετία μέσα. Μεγάλος ανταγωνισμός, οπότε κλείνει εξαιτίας του Τουρνικιώτη. Εκτός από τη βιομηχανία, βιοτεχνία κατασκευής, λέει, αμαξωμάτων και μετέπειτα κατασκευής ολοκληρωμένων οχημάτων, λεωφορεία, φορτηγά και αγροτικά, μην ξεχνούμε ότι και η αγροτιά έπρεπε να ανέβει, χρειαζόντουσαν μηχανήματα, σίγουρα μικρά μηχανήματα τότε, σκαλιστήρια και τέτοια, αλλά χρειαζόντουσαν οπωσδήποτε. Βρισκόμαστε, λέει, στην προπολεμική του 1920, από εκεί ξεκινάμε, καταγραφή για την ελληνική κατασκευή αυτοκινήτου. Αυτό το όνομα είναι το όνομα του Ταγκαλάκη, κατασκευαστής αμαξωμάτων από τη δεκαετία του 1930. Το 1937, βασισμένος, λέει, σε μηχανικά μέρη από την DEKW, βιοπλάστικα και αργότερα η DIM. Η DIM γνωρίζουμε ακόμα και σήμερα, ο απόϊχος της DIM έχει μείνει για δεκαετίες. Κύρια προϊόντα αυτών είναι το Άτικα, Καρμέλ και DIM. Ιδρυτής, ιδιοκτήτης, Γεώργιος Δημητριάδης. Όπως είδατε, φτάνουμε σχεδόν στο 50 τώρα και παίζουν 4 ονόματα. Δεν έχει άλλα. Αυτή είναι η... οι κύριοι ιδρυτές της βιομηχανίας αυτοκινήτων. Δεν είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Γεώργιος Δημητριάδης θα τον δούμε να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις όσον αφορά το αυτοκίνητο, και λέει ότι λόγω της αδιαφορίας
το 1958 σε ιδιόκτητο χώρο σχεδιάζει και κατασκευάζει, λέει, ένα ελαφρύ τετράτροχο αυτοκίνητο, το Mont 505. Τώρα οι κυβερνήσεις εδώ που σας λέω πώς εμπλέκονται. Σας μιλώ για το 58, πριν καν να γεννηθούμε εμείς. Λόγω, λέει, της αδιαφορίας της κυβέρνησης και των υψηλών εκείνη την εποχή φόρων, να τη φόρη, έρχονται οι φόροι στα αυτοκίνητα. Για ποιο λόγο? Όπως έλεγα λοιπόν, κυρία Τσιριγότη, λόγω της αδιαφορίας, της παντελούς αδιαφορίας. Τότε έτσι ονομαζόταν, αδιαφορία, δεν μεταφραζόταν σε δολιότητα αυτό το πράγμα. Σήμερα μπορώ εγώ να το πω λόγω δολιότητος, μπαίνει ισχυρότατη φορολογία για αυτό το αυτοκίνητο, το τετράτροχο, και ο άνθρωπος φτάνει σε απελπιστικό σημείο και του έρχεται, γι' αυτό σας είπα, ο ορισμός που έδωσε το Καρότο ήταν πολύ καλό, να είναι ευέλικτος αυτός που ασχολείται με το αυτοκίνητο. Γιατί, τι σκέφτηκε? Επειδή είναι τετράτροχο έχει τη φορολογία, αν αφαιρούσε έναν τροχό και το έκανε τρίτροχο, θα είχε την φορολογία της μηχανής. Και εδώ και σήμερα βλέπουμε ότι άλλη φορολογία έχει το αυτοκίνητο και άλλη το δίκυκλο, έτσι δεν είναι? Και το τρίκυκλο. Και το τρίκυκλο. Οπότε αφαιρεί μία ρόδα ο κύριος και καλά έκανε. Είναι πάλι επιβατικό, αλλά πηγαίνει στην κατηγορία των όχι τόσο υψηλής φορολογίας του τετράτροχου. Συνεχίζει ο κύριος αυτός που, δηλαδή, του βγάζω το καπέλο αν φορούσα κυριολεκτικά, πόσο ευέλικτος είναι με τις κυβερνήσεις, όπως σας έλεγα, που πάντοτε φρενάρουν τους παραγωγικούς ανθρώπους, και με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σασία, αμάξωμα, μηχανικά, αρχίζει την κατασκευή του Attica 200, και ως κινητήρες είναι οι Sachs και Hengel που κατασκευάζοντουσαν επίσης το εργοστάσιο του, δεν τα έκανε εισαγωγή, τα κατασκεύαζε ο ίδιος εκεί. Τα αυτοκίνητα ήταν σχετικά φθηνά στην αγορά του και στη χρήση, και γρήγορα ήταν μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και κατασκευάστηκε έως το 1972 αυτό. Κυρία Εμενίδου, επειδή έχουμε και την στενότητα του χρόνου, mm-hmm. θα μείνουμε για πρώτη ημέρα σε αυτό το σημείο. Ναι. Κρατώντας στη μνήμη μας το 1972, έτσι, ώστε στην επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι σταματάμε εδώ. Είναι ένα θέμα που αφορά και τους Έλληνες, που πρέπει να μάθει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας τηλεθεατής, τι του έχουν κρύψει, mm-hmm. να μάθει και να γνωρίσει την αλήθεια, ότι μπορεί να φτιάξει πράγματα, δεν έχει... Δεν είναι φτωχός ο Έλληνας, έχει και το μυαλό, έχει τη γνώση. Και όλα τα λεφτά του κόσμου. Και όλα τα χρυσάφι του κόσμου που θα... Όπως πολύ σωστά είπατε, τεχνιέντος και δολιοτρόπος του έχουν αποκρύψει την αλήθεια στα τόσα χρόνια. Έτσι. Τον έχουν κάνει να νομίζει ότι είναι ο φτωχός κάτοικος της Ευρώπης. Τον είπαν τεμπέλη. Ο τεμπέλης, όταν έχουμε αποδείξει ότι οι Έλληνες εργάζονται. Πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Και το έχουν αποδείξει, γιατί όπου πήγε Έλληνας υπήρχε πολιτισμός, υπήρχε εργασία, υπήρχε ανάπτυξη της εργασίας. Ανάπτυξη, βεβαίως. Ραντεβού λοιπόν στην επόμενη εκπομπή, κυρία Εμενίδου. Ναι, και θα μείνω πραγματικά στα ονόματα των αυτοκινήτων αυτών, στα ονόματα αυτών των ανθρώπων που ήταν πρωτοπόροι, από το τίποτα ξεκίνησαν, πήγαν κόντρα στη φορολογία και στη διαπλοκή και άντεξαν όσο άντεξαν, και θα φτάσουμε και στο Οπόνι και στο Τομπιάνγκι, και πρέπει να δίνω αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Μείναμε λοιπόν στο 72 και θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ που με καλείτε και για την συνέχεια, κυρία Τσιριγότη, για να πω και τη θέση του φορέα, τελειώνοντας όλο αυτό το κεφάλαιο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Τιμή δική μου, κυρία Εμενίδου. Δύναμη. Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή «Η παιδεία, η παιδεία δημιουργείται πολίτες» έφτασε στο τέλος της. Είμαι η Άννα Τσιριγότη. Ραντεβού με την κυρία Εμενίδου στις συχνότητες του Web TV Αργό. Καλή σας συνέχεια.